Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι, χαιρετίζουμε το σημερινό συλλαλητήριο που είναι μια σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια συσπήρωσης και κοινής πορείας σε πανελλαδικό επίπεδο ώστε να πετύχουμε το στόχο που έχουμε. Το αυτονόητο δικαίωμα να ζήσουμε στον τόπο μας με αξιοπρέπεια. Σε εμάς την Καρδίτσα πριν ένα χρόνο μας χτύπησε ο Ιαννός. Μέσα σε ένα βράδυ χάσαμε ανθρώπους, είδαμε σπίτια να καταστρέφονται, περιουσίες να πλημμυρίζουν, αποθήκες να γκρεμίζονται, ζώα να πνίγονται, μελίσια να χάνονται μέσα σε ένα βράδυ. Το πρόβλημα δεν ήταν ο κακός ο καιρός. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχε γίνει κανένα μα κανένα έργο έτσι ώστε αυτή η καταστροφή να μπορέσει να αποσοφηθεί. Ένα χρόνο λοιπόν μετά, και ενώ περάσανε από την Καρδίτσα όλη η κυβέρνηση με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, μας τάξανε λαγούς με πετραχίλια. Όλα θα γίνουν. Θα αποζημιωθούμε. Όλος 100%. Τι έχει μείνει από πέρυσι μέχρι φέτος? Δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό αντιπλημμυρικό έργο. Το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να μπαλώσουν αυτές τις ζημιές που γίνανε σε κάποια αναχώματα και μάλιστα ενώ πλημμυρίσαμε και άλλη μια φορά μετά από 3 μήνες και μετά από μεγάλο αγώνα που δώσαμε, μετά το μεγαλειώδη συλλαλητήριο που δώσαμε στην Καρδίτσα, όλοι μαζί, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, όλοι μαζί καταφέρανε να μας δώσουν λίγο. Αλλά επειδή και ο κύριος Μητσοτάκης επέρεται ότι στην Καρδίτσα λειτουργήσε το κράτος, πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσε όταν ακόμα υπάρχουν συνάδελφοί μας που δεν έχουν πάρει στεγαστικό επίδομα για τα σπίτια που έχουν γκρεμιστεί ή έχουν βγει ακατάλληλα προς κατοικία?